επίπεδα και βεβαίως να ενισχύσω με επιχειρήσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να απασχολήσουν εργαζόμενους. Αυτά είναι όμως, μπορούμε να πούμε ότι είναι διαπιστώσεις. Στο διατάφτα να έρθουμε, βλέπουμε και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Αυγής μιλάει για 34% πραγματική ανεργία. Δεν είναι αυτό που λέμε εικονική ανεργία. Εχθές είχαμε τις καταγγελίες, έγιναν από τη ΓΕΣΕ, ότι το 25% των εργαζομένων δεν πήρε δώρο. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για το δώρο των Χριστουγέννων. Ενώ γνωρίζουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις ότι μπορούν να βρεθούν στο αυτόφορο οι ιδιοκτήτες τους, οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε για ζητήματα εκεί. Έχουμε, ασφαλώς, αλλά τα πολιτικά παιχνίδια πρέπει να αποσυνδεθούν, γιατί ακριβώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πρέπει η όποια προστασία να παρέχεται στους εργαζόμενους. Ποιος κάνει πολιτικά παιχνίδια, κύριε Υπουργέ? Ήδη αναφέρατε, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Λοιπόν, για τις καταγγελίες που έχουν να κάνουν με τη μη καταβολή δώρων, το φαινόμενο ασφαλώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Πέρυσι, από ό,τι θυμάστε, είχαμε περίπου 1.500 επιχειρήσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν με σύνολο mm-hmm. εργαζομένων 8.000 mm-hmm. που δεν κατάφεραν να καταβάλουν στην ώρα το δώρο Χριστουγέννων. Καταλαβαίνετε όμως ότι φοβούνται οι εργαζόμενοι και δεν πάνε να τα καταγγείλουν, δεν χρειάζεται, γιατί χάσουμε τη δουλειά μας. Έτσι, εδώ είναι τώρα που αποδεικνύω ότι είναι πολιτικό παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να είναι το πρόβλημα να το εντοπίσει μόνο ο εργαζόμενος. Είναι και συνολικό το πρόβλημα σε μια επιχείρηση. Επομένως, μπορεί να το κάνει και το σωματείο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο για φέτος είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε όλο αυτό το νούμερο των καταγγελιών που έχει αναφερθεί. Mm-hmm. Ασφαλώς το φαινόμενο σε σχέση με παλιότερα είναι μεγαλύτερο. Πάντως, κύριε Γεγέρογλου, δεν θέλω να ξεπεράσουμε έτσι απλά αυτό που είπατε πριν, ότι για πολιτικά παιχνίδια. Εδώ πέρα διαβάζω, επειδή αναφερθήκατε στο πρωτοσέλιδο της Αυγής, 34% η ανεργία. Ναι, αναφέρει, αλλά και εσείς απαντήσατε. Εγώ δεν διαβάζω κομματικά έντυπα. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα όμως σας διαβάζω στοιχεία επίσημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Καλά, τώρα τα πρωινά πρωτοσέλιδα τα βλέπετε, κύριε Υπουργέ. Κομματικά έντυπα δεν διαβάζω. Όλες τις εφημερίδες. Κύριε Υπουργέ. Την κατάσταση στην αγορά τη βλέπετε, κύριε Υπουργέ. Γιατί υπάρχει. Να σας πω κάτι. Γιατί μιλήσατε και γίνεται 3 χρόνια τώρα από τότε που η χώρα μπήκε στο μνημόνιο. Μια μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας που το μόνο που κατάφερε ήταν να διαλύσει και την πραγματική, την παραμικρή προστασία στον εργαζόμενο. Και έχουμε ανοιχτά θέματα μπροστά μας, όπως είναι το αίτημα για ομαδικές απολύσεις, που ακόμα δεν έχει απορριφθεί με κατηγορηματικό τρόπο και ακόμα δεν έχει σταματήσει η συζήτηση. Αυτά είναι παιχνίδια που γίνονται με τους εργαζόμενους. Το λάθος που γίνεται. Τώρα μην μιλήσουμε για παιχνίδια. Ναι. Εγώ είπα ότι απλώς διαβάζω κομματικά έντυπα. Ναι, ναι. Εγώ δεν διαβάζω. Ούτε και με ενδιαφέρουν οι διαστρεβλωμένες απόψεις. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Τα είπες, Βασίλη, τα είπες. Άκουσε με. Λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα το πραγματικό, όπως ακριβώς το αναφέρεις, είναι σε σχέση με το αποτέλεσμα, η διαπίστωση που κάνεις. Ναι. Η αιτία λοιπόν που σήμερα έχουμε λιγότερες θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία είναι η αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις ή η ύφεση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε στην πραγματική βάση, να δούμε ότι η ύφεση η οποία έχει να κάνει με τη μείωση του κύκλου εργασιών συνολικά σε όλους τους κλάδους. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, ακούστε, το ένα είναι αίτιο και το άλλο αιτιατό. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως, κύριε Υπουργέ. Η ύφεση. Με την ύφεση. Ένα λεπτό. Αλλή μόνο να δικαιολογηθώ εγώ. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Απ' τη μία έχουμε την ύφεση η οποία αφαιρεί θέσεις εργασίας. Από την άλλη όμως, με αφορμή αυτό, υπάρχουν εργατικοί νόμοι που καταπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και που έχουμε ένα μισθό με 500 ευρώ. Δηλαδή, και 300 ευρώ part-time που λέει. Για να μην είναι. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, για να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε αποκλείεται, αλλά να συζητήσουμε ναι. Εγώ σας λέω, να συμφωνήσουμε δεν είναι εύκολο, κύριε Υφυπουργέ. Και εσείς πιθανόν να διαφωνείτε. Αφού απριόρι λέτε πριν να μιλήσω ότι δεν συμφωνείτε, σας κατατάσσω σε αυτούς που είναι προκατηλημένοι. Όχι, καθόλου. Προκατηλημένος με την ανεργία. Για να δούμε δηλαδή πώς μπορεί να συμβάλλει ο καθένας μας σε μια κουβέντα, άρα και σε ένα αποτέλεσμα. Για να μιλήσουμε για την πραγματική βάση. Επειδή είναι χρονιάρες μέρες,
Εγώ, επειδή είναι χρονιάρες μέρες, θα τα αφήσω για μετά τις γιορτές να σας τα ψάλω. Εσείς θα μου τα ψάλετε σήμερα. Σε λίγο θα σας βάλουμε και κάλαντα να ακούσετε. Να πούμε λοιπόν. Από τους βραχοφόρους κάτω, τους δικούς σας που πήγανε και στον Πρωθυπουργό. Αλλά θα ακούσετε και τη μαντινάδα που είπανε στον Πρωθυπουργό.